Επιστροφή εδώ, κυρίες και κύριοι, καθώς και στη χώρα μας έχει σημάνει συναγερμός και εγρήγορση εν ώψη και της αύξησης των νοσηλιών στα νοσοκομεία της χώρας και ειδικότερα στην Αττική. Πάμε να συνδεθούμε με την κυρία Μίνα Γκάγκα, πνευμονολόγο και διευθύντρια της 7ης Πνευμονολογικής Κλινικής στο Σωτηρία και πρόεδρο του ΟΚΕΣΥ. Κυρία Γκάγκα, ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο σας. Και εγώ σας ευχαριστώ, κυρία Τονοπούλη. Λοιπόν, από ό,τι καταλαβαίνουμε, ακούσαμε και συναδέλφους σας γιατρούς, σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες, καταγράφεται μία αύξηση πολύ σημαντική στις νοσηλίες, στις εισαγωγές. Και όταν ένας άνθρωπος μπαίνει στο νοσοκομείο, σημαίνει πως τα πράγματα πλέον είναι σοβαρά. Έτσι είναι, έχετε δίκιο. Δηλαδή, εμείς πριν από 15 μέρες είχαμε φτάσει να κάνουμε 1-3 εισαγωγές, λίγες, πολύ λίγες κάθε μέρα. Και ξεκινήσαμε να γυρνάμε πίσω κλινικές που ήταν COVID να δουν τους υπόλοιπους πνευμονολογικούς ασθενείς. Τώρα είμαστε ξανά όλες οι κλινικές COVID και χθες είχαμε παραδείγματος χάρη 30 εισαγωγές. Mm-hmm. Και από αυτές τις 30 εισαγωγές, οι 14 είναι 20άριδες και 30άριδες. Θέλω δηλαδή, λίγο να σταθούμε σε αυτά τα στοιχεία που έχουμε και να δείξουμε την κάρτα που έχουμε ετοιμάσει. Είναι λοιπόν στο νοσοκομείο στο οποίο εσείς εργάζεστε, στο Σωτηρία. Είχατε χτες μόνο που εφημερεύατε 30 εισαγωγές. Στη συνέχεια στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο που εφημέρευε και αυτό είχαμε 13 εισαγωγές και στον Ερυθρό Σταυρό είχαμε και εκεί 13 εισαγωγές. Και μας λέγατε για το Σωτηρία ότι πριν από 10 μέρες, για παράδειγμα, είχατε μία εισαγωγή ενδεχομένως την ημέρα και τώρα είχατε 30. Μιλάμε για τεράστια αύξηση ποσοστιαία. Ναι. Πολύ μεγάλη αύξηση και το βλέπουμε και είναι και πολλά νέα παιδιά. Και βέβαια μεγαλύτερη σε ηλικία άνθρωποι που το βλέπουμε και αυτό, γιατί η διαμόλυνση όταν γίνεται σε οποιαδήποτε ηλικιακή ομάδα θα φύγει και θα πάει και στις υπόλοιπες. Δηλαδή δεν ζούμε απομονωμένοι, γυρνάμε στα σπίτια μας, βλέπουμε τους δικούς μας, βλέπουμε παιδιά, γονείς, ανήψια. Μεταδίδεται και η μεταδοτικότητα είναι πάρα πολύ μεγάλη της Δέλτα. Mm-hmm. Πάρα πολύ μεγάλη, αυτό βλέπουμε. Αυτή η πολύ μεγάλη μεταδοτικότητα σε συνδυασμό, κυρία Γκάγκα, με το γεγονός πως τώρα είμαστε στη μέση του καλοκαιριού και πολύ μεγάλο ποσοστό των Ελλήνων θα πάει διακοπές μέσα στον Αύγουστο. Βλέπετε ότι θα έχουμε κατακόρυφη αύξηση των κρουσμάτων μέχρι τα τέλη Αυγούστου, όπως έχουν πει πολλοί συναδελφοί σας? Αυτό που είδαμε πέρυσι το καλοκαίρι. Τα κρούσματα αυξανόντουσαν το καλοκαίρι, αλλά επειδή ο περισσότερος όρος ήταν διακοπές και οι παρέες μένανε με τις παρέες τους στα νησιά ή όπου ήταν διακοπές, δεν γυρνούσαν σπίτια, δεν γυρνούσαν στο γραφείο και δεν βλέπουμε αυτή τη μεγάλη αύξηση όλη την κοινότητα. Τώρα, το φθινόπωρο πέρυσι, με το που κλείσαν, γυρίσαν από τις διακοπές και πήγαν γραφείο, γύρισαν στα σπίτια τους, είδαμε αυτή την εκθετική αύξηση που τη θυμόσαστε τι έγινε πέρυσι το καλοκαίρι. Φοβόμαστε ότι και φέτος μπορεί να γίνει το ίδιο. Δηλαδή, όσο δεν έχουμε πολύ μεγάλες επαφές και μένουμε σε ένα κλειστό κύκλο, όπως είχαμε πει, το κουκούλι της οικογένειας ή το κουκούλι της καλοκαιρινής παρέας, τα πράγματα μπορεί να μείνουν εκεί. Αλλά αν βλέπουμε άλλο κόσμο, τότε πολύ κόσμο και άλλες ηλικίες, τότε τα πράγματα μπορεί να δυσκολέψουν πάρα πολύ πράγματι. Αυτή την δηλαδή χειρότερο γυρνώντας από τις διακοπές. Συγγνώμη. Θα είναι χειρότερα, γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε σταθεροποιηθεί περί τα 3.000 κρούσματα ημερησίως. Τόσα είχαμε περίπου και χτες, τόσα εκτιμούν οι υγειονομικές αρχές πως θα έχουμε και σήμερα. Πιθανότατα ναι. Δηλαδή αυτή τη στιγμή, και νομίζω σας λέω και πάλι ότι αν είναι μια παρέα 8-10 παιδιά που είναι σε ένα νησί, δεν θα γυρίσει σπίτι του, δεν θα δει τους δικούς τους, δεν θα δουν, δεν θα πάνε σε συναδέλφους. Είναι τελείως διαφορετικό από το να είμαστε εδώ, να βλέπουμε κόσμο. Δηλαδή είδατε ότι ένα πάρτι στα νότια προάστια έφερε πάρα πολλά κρούσματα στην Αθήνα την επομένη. Mm-hmm. Δεν το βλέπουμε το ίδιο όσο είναι αλλού οι οικογένειες και αλλού, δηλαδή είμαστε ξεχωριστά, αλλά με το που γυρνάμε και μπαίνουμε σε ένα φυσιολογικό ρυθμό, τα κρούσματα είναι πιθανό να αυξηθούν πολύ. Κυρία Γκάγκα, αυτό είδαμε πέρυσι δηλαδή. Δηλαδή μπορεί να φτάσουμε και τις 10 και τις 20.000 κρούσματα ημερησίως, αν δεν προσέξουμε και αν δεν εμβολιαστούν αυτοί που δεν έχουν εμβολιαστεί. Γιατί ακούσαμε και τον Τζο Μπάιντεν, ακούμε και τους ειδικούς εδώ να λένε πλέον πως είναι η πανδημία των ανεμβολίαστων. Είναι πράγματι η πανδημία των ανεμβολίαστων. Αυτό βλέπουμε στα νοσοκομεία. Οι ανεμβολίες την παίρνουν. Νομίζω ότι αυτό που πρέπει να σκεφτούμε είναι πώς θα μπούμε στο φθινόπωρο κυρίως και πώς θα ξεκινήσουν τα σχολεία, πώς θα ξεκινήσουμε όλοι ένα φυσιολογικό ρυθμό ζωής μετά το καλοκαίρι που είναι λίγο πιο χαλαρό. Μάλιστα. Νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που πρέπει να μας απασχολεί. Και να είμαστε όλοι υγιείς και να μην έχουμε κανένα στην οικογένεια με πρόβλημα. Στο Σωτηρία υπάρχει εμβολιασμένος που να νοσηλεύεται? Στις κλινικές έχουμε
είναι πολύ μικρό το ποσοστό των εμβολιασμένων που μπαίνουν για νοσηλεία. Μπαίνουν για νοσηλεία μεγάλη σε ηλικία άνθρωποι οι οποίοι έχουν πολλά προβλήματα και ούτως ή άλλως κάθε φορά που ένας άνθρωπος που είναι 90 χρονών κάνει ένα εμπείρετο μπαίνει στο νοσοκομείο για να έχει καλύτερη παρακολούθηση αυτού του αρρώστου. Δεν σημαίνει ότι κινδυνεύει. Στη μονάδα, για να σας δώσω να καταλάβετε, στην πολυδύναμη μονάδα των 50 κρεβατιών έχουμε έναν εμβολιασμένο το τελευταίο δίμηνο. Έναν. Είναι σαφές και τα συμπεράσματα είναι ηχηρά. Κυρία Γκάγκα, σας ευχαριστούμε πολύ για τον χρόνο σας. Συνήθως αυτοί που χρειάζεται να μπουν στη μονάδα είναι άνθρωποι που έχουν πολλαπλές νοσηρότητες και σοβαρά νοσήματα. Άρα οι άνθρωποι που έχουν κανονικό, καλό ανοσοποιητικό που δουλεύει, γενικά είναι πολύ καλά προστατευμένοι με τα εμβόλια. Και νομίζω ότι αυτό πρέπει να το θυμόμαστε. Ναι. Σας ευχαριστούμε θερμά, κυρία Γκάγκα. Και εγώ σας.